Τον αγγέλων των βίων εν σαρκή μηνυσαμένη, ο φθητέρη μου πολίτε και χαρί τον κοιμηλία, ο νουφριέ Αιγύπτου καλώνει και πέτρε τον ενάφο ο φωστήρ δια τούτο τους αγώνας οι μοναοί ημάς, δόξα το στεφανός αντί, δόξα το τη δωδεκάτη του μηνός Ιουνίου, ο Νουφρίου Οσίου του Αιγυπτίου και Πέτρου Οσίου του Αθωνίτου, Αντωνίνης Μάρτυρος, Ζήνονος Οσίου, Τριφυλίου Επισκόπου Λευκοσίας, Ιουλιανού εν Δαγουτά Κωνσταντινουπόλεως, ο Νουφρίου Οσίου της Μονής Κορακονησίας, Ιωάννου Νεομάρτυρος του Ενδαμασκό ο Όσιος ο ο Αιγύπτιος. Από τις μεγαλύτερες ασκητικές φυσιογνωμίες των Αιγυπτιακών ερήμων ήταν ο Όσιος ο ο οποίος καταγόταν από την Περσία. Από παιδί ακόμη έδειχνε φλογερό πόθο ολοκληρωτική αφιέρωση στο Θεό. Σε νεαρή ηλικία εντάχθηκε σε μία κοινοβιακή αδελφότητα όπου για αρκετά χρόνια ασκήθηκε στην πνευματική και σωματική εγκράτεια και στην υπακοή. Η μεγάλη του ταπεινοφροσύνη έκανε τους αδελφούς του να τον αγαπήσουν πολύ. Όταν ορίμασε περισσότερο στην ηλικία ο Ονούφριος, θέλησε να πάει βαθύτερα στην έρημο, να γνωρίσει και να μιμηθεί την ζωή των εκεί ασκητών της. Με μεγάλη λύπη η αδελφότητα, άφησε ελεύθερο το επίλεκτο αυτό μέλος της. Αφού βάδισε αρκετά μέσα στην έρημο, συνάντησε την καλύβη του ερημίτη Ερμία, που με θεία αποκάλυψη τον περίμενε. Ο Ερμίας τον οδήγησε σε μία καλύβη, κάτω από έναν πελώριο φήνικα, που δίπλα κελάριζαν τα νερά μίας καθάριας πηγής. Εκεί ο Ονούφριος επιδόθηκε σε μεγαλύτερη πνευματική άσκηση και η φήμη του διαδόθηκε σε όλους τους ερημίτε που συχνά πήγαιναν να τον συμβουλευθούν και να πάρουν την ευχή του. Τελικά όταν κάποτε τον επισκέφθηκε ο Αβάς Παφνούτιος άφησε την τελευταία του πνοή και ο Παφνούτιος τον ενταφίασε κάτω από τον πελώριο Φίνικα. Θύμησε έτσι σε όλους μας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Γύμναζε σε αυτόν προς δηλαδή γύμναζε και συνήθιζε τον εαυτό σου στην συνεχή εξάσκηση της Αγίας Ζωής. Ο Όσιος Πέτρος ο Θεοφόρος, ο εν το ασκήσας. Πατρίδα του Οσίου αυτού ήταν η Κωνσταντινούπολη, οι γονείς του ευσεβή και διακεκριμένα μέλη της εκεί κοινωνίας τον είχαν αναθρέψει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Η εκπαίδευση του Πέτρου υπήρξε αξιόλογη και με τα προσόντα του που ήταν πρικισμένος ανεδείχθη στρατηγός. Αλλά ο Πέτρος με την δύναμη της χριστιανικής ζωής δεν ξέφυγε από τον ίσιο και φωτεινό δρόμο Ανέβηκε ψηλά, έμεινε αγαθός και ενώ βρισκόταν μεταξύ των επισήμων και μεγάλων, αγαπούσε να κάνει συντροφιά με τους μικρούς και να επισκέπτεται τα ταπεινά σπίτια τους, για να φέρνει στις θερήσεις και τις θλίψεις τους παρηγοριά και ανακούφιση. Σε κάποια μάχη όμως νικήθηκε το βασιλικό στράτευμα και ο ίδιος πιάστηκε εχμάλωτος. Απελευθερώθηκε με θαυμαστό τρόπο και πήρε την απόφαση να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Πήγε λοιπόν στη Ρώμη, περιηγήθηκε σε όλα τα χριστιανικά μνημεία, μελέτησε την ιστορία των αγώνων της Εκκλησίας και κατόπιν εκάρι μοναχός. Έπειτα πήγε στο Άγιο Όρος, όπου ασκήτεψε για αρκετά χρόνια μέσα σε μία σπηλιά. Όταν εκοιμήθη, οι μοναχοί τον έθαψαν με τιμές, ως πατέρα και καθοδηγό τους. Η Αγία Μάρτης Αντωνίνα Καταγόταν από την Ίκαια της Βυθινίας και έζησε στα χρόνια των βασιλέων Μαξιμιανού και Διοκλητιανού και τοπικού άρχοντος Πρισκυλιανού. Το έτος 302 συνελήφθη επειδή ήταν χριστιανή και χτυπήθηκε στους Μαστούς κατόπιν ρίχτηκε στην φυλακή και επειδή επέμενε στην πίστη της στο Χριστό, την κρέμασαν επάνω σε ένα ξύλο, έτσι ώστε να καίγονται οι πλευρές της και έπειτα την άπλωσαν επάνω σε πυρακτωμένη σχάρα. Κατόπιν σούβλησαν τα κάτω άκρα της και έτσι οι μηθανοί την έριξαν πάλι στην φυλακή, όπου έμεινε δύο ολόκληρα χρόνια. Έπειτα την έβγαλαν από την φυλακή και την έριξαν στη θάλασσα, όπου η Αγία έλαβε το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου.